Με 2 12-μελή τμήματα και πολλά όνειρα για επιτυχίες και νέα επιτεύγματα, ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο της ρομποτικής το κοινωνικό κέντρο Σταύρος Χαλιορής. Μια πορεία που σύμφωνα με τις τελευταίες επιτυχίες διαγράφεται πραγματικά χρυσή. Με ιδιαίτερη χαρά θα το πω, πρώτον γιατί παραβρέθηκα σε αυτούς τους πανελλήνιους αγώνες εκπαιδευτικής ρομποτικής. Ήταν για μένα κάτι πρωτόγνωρο. Τα παιδιά μας, 12 τον αριθμό, σε όλα τα επίπεδα είχαν μια άριστη συμπεριφορά και αγωνιστική, αλλά και από άποψη πειθαρχίας ακολούθησαν τις κυρίες που συνόδευαν αυτά τα παιδιά και τον δάσκαλό τους. Το ταξίδι πέρα από το αγωνιστικό είχε και εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Από τον Δεκέμβριο του 2015 ξεκίνησε το τμήμα ρομποτικής εδώ στο κοινωνικό κέντρο. Έχουμε 2 τμήματα, ένα 12-μελές με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, αυτό έλαβε μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες, και ένα άλλο 12-μελές που συμμετέχουν στελέχη επιστήμονες του Ομίλου Πλαστικών Θράκης. Η επιτυχία για μας είναι ότι σε έναν αριθμό 45 περίπου συμμετοχών από όλη την Ελλάδα πήραμε 6η, 10η, 16η και 21η θέση. Η αρχή είναι ελπιδοφόρα. Πιστεύω ότι με δουλειά και με αγάπη για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την υποστήριξη του άριστου δασκάλου μας εδώ, του Θανάση, του Μπαλαφούτη, ο οποίος είναι και Ολυμπιονίκης, και μάλιστα οι ομάδες του στο τμήμα της ρομποτικής με το ποδόσφαιρο ήρθαν πρώτοι και δεύτεροι. Στον τελικό παίξαν 2 ξανθιώτικες ομάδες και πρέπει να νιώθουμε περήφανοι σαν περιοχή για αυτές τις διακρίσεις. Είχαμε πέρσι Ολυμπιονίκες και τώρα πάλι ευελπιστούμε στην Ινδία που θα πάνε 3 ομάδες από την Ξάνθη, μεγάλη υπόθεση, να μας φέρουν μετάλλια έτσι παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Κάνουμε προσπάθειες εδώ με επίκεντρο 3 γενικά τομείς, έτσι, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, κοινωνικό και σε θέματα υγείας. Αυτή είναι η στόχη μας. Τα πάμε καλά, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Κοινωνικού Κέντρου δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες εδώ, που εκπαιδευτές, καθηγητές, δασκάλους, καθηγητές ζωγραφικής, μουσικής. Τα τμήματα είναι όλα πλαισιωμένα από παιδιά της περιοχής. Η συμμετοχή είναι μεγάλη και δωρεάν. Σύμφωνα με τον κύριο Παραστατίδη, στόχος όλων των προγραμμάτων του Κοινωνικού Κέντρου Σταύρους Χαλιορής είναι η συνεργασία με θεσμούς και τοπικούς φορείς για μια συμπληρωματική λειτουργία του κέντρου στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και σε κοινωνικά ζητήματα και θέματα υγείας. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα πάμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον με την υλική και ηθική συμπαράσταση της οικογένειας Χαλιορή και του Ομίλου Πλαστικών Θράκης, οι οποίοι μέχρι τώρα μας στηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς από μεράκι, εγώ προσωπικά βρίσκομαι εδώ και είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο αντέχουν, όσο με υποστηρίζουν οι δυνάμεις μου, θα είμαι εδώ να υποστηρίξουμε αυτό το θαυμάσιο έργο που επιτελεί το Κοινωνικό Κέντρο Σταύρους Χαλιορής.